Συγχαρώ το τμήμα βιομηχανίας του κόμματος γιατί πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ πολύ χρήσιμες αυτές τις συναντήσεις. Διότι όταν πάμε στο γιατρό, τρία πράγματα ευχόμαστε. Πρώτα να κάνει σωστή διάγνωση, η δεύτερη ευχή να μας δώσει το σωστό φάρμακο και η τρίτη αγωγή να είναι αποτελεσματική. Δυστυχώς αυτή τη χώρα, όσοι, και βλέπω εδώ και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και άλλους συνδικαλιστές, από το 2003 και φτιάχνοντας και το Ινστιτούτο τότε της ΓΕΣΕΒΕ, εμείς είχαμε κάνει τη διάγνωση. Η Ελλάδα πορεύτηκε από το 1950 και εδώ σε ένα δικό της οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Όσοι παρακολουθούσαν στενά τα δεδομένα και την ανάπτυξη αυτή, έβλεπαν ότι είχε μέσα μια κρυφή ασθένεια. Τα συμπτώματα δεν φαινόταν από την πρώτη ματιά, ήθελε αρκετή διαδικασία να το αναζητήσεις. Και βέβαια στην πορεία, όσο πέρναγε ο χρόνος, αυτά γινόντουσαν πιο εμφανείς. Στηρίχθηκε στον Ναυτιλιακό, στο συνάλλαγμα από τους μετανάστες εκείνη την εποχή μετά τον Εφήλιο. Λογικά πράγματα γίνονται εκείνη την εποχή. Στα πρώτα μεσογειακά προγράμματα, στα ΕΣΠΑ κτλ. Περίπου 200 δισεκατομμύρια πέσανε στην Ελλάδα από τους επενδυτικούς και από τώρα αυτά τα προγράμματα κλπ. Γιατί η Ελλάδα βρέθηκε ανοχήρωτη χώρα στην εποχή του 2008-2009 στην κρίση. Προφανώς έπαιξε ρόλο δύο λογικές διαφορετικές οικονομικές πολιτικές θεωρίες. Η μία, η ελεύθερη αγορά από μόνη της λύνει τα πάντα. Η άλλη που υπήρχε αλλά δεν ήταν βιώσιμη γιατί το πολιτικό σύστημα το οποίο υπηρέτησε το οικονομικό μοντέλο αυτό δεν ήταν υπέρασπιση αυτή τη άποψη. Ότι για να μπορέσει μια χώρα σε μια παγκοσμιοποιημένη κυρίως αγορά όπως εξελίχθηκε η παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να υπάρχει ο κρατικός, μάλλον ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός. Ο οποίος θα πατάει σε όλα τα δεδομένα, θα κάνει διάγνωση ποιοι θα είναι οι επόμενοι ανταγωνιστές οικονομικοί σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιους κλάδους της οικονομίας θα προσπαθήσεις να εδραιώσεις στις επόμενες μέρες κλπ. Πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτό λέμε. Μετά την αξιολόγηση, φαίνεται ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία να μπορούμε να δούμε πιο ελπιδοφόρα το 2016 το τέλος του και το 2017 και το δεύτερο. Εάν επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, θα έχουμε ξανακάνει το ίδιο, αλλά πια με μεγαλύτερη ένταση το πρόβλημα, να λέμε γιατί μας συνέβησαν όλα αυτά. Υπήρξαν πολλοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο η διαπλοκή, δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν με την κατασπάταση των πόρων κτλ. Είναι ακριβώς γιατί υπήρξε ένα λάθος μοντέλο. Με αποτέλεσμα το 2008, πριν την κρίση, το 75% των προϊόντων που διακινούνται στη χώρα, είτε είναι βιομηχανικό είτε είναι αγροτροφοδιατροφικό, είναι εισαγόμενο. Αυτό δεν έχει κάνει μια ελπίδα για μια χώρα σαν τη δική μας. Αυτό που κάνει είναι να τροφοδοτεί θέσει εργασία από τη χώρα που εισάγει το προϊόν και να χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα έμεσα αλλά πολύ δυνατά αυτόν τον χώρο. Και εσύ να υποβαθμίζεσαι. Θυμίζω για όσου δεν το θυμήθηκαν ή δεν το εντόπισαν, όταν είχε έρθει η Μέρκελ το 2012 για να βοηθήσει τότε το Σαμαρά στι εκλογέ, βγαίνοντα το βράδυ είχε πει το εξή. Η Ελλάδα πρέπει να προσανατολιστεί στον τουρισμό και στι υπηρεσίε. Η παραγωγή ανήκει στου μάγκε. Αυτό ήταν όλο το πράγμα. Το είπε με άλλο τρόπο βέβαια. Για να μην μπει την πραγματική αλήθεια. Και συνέβη ο νότος σιγά σιγά να χάσει τη βιομηχανική της βάση, να πάμε σε πλήρη παραγωγική συστολή όλων των παραγωγικών δυνάμεων, 6,5% σήμερα από τις 600.000 επιχειρήσεις να είναι στη μεταποίηση και στην παραγωγή. Θάνατος δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Φτιάχνει τα εργαλεία και έρχεται η κυβέρνηση, επενδυτικό νόμο, ΕΣΠΑ, κοινωνική οικονομία για να το υποστηρίξει αυτό το σχέδιο. Αυτό δεν αρκεί. Έτσι να παλέψουμε νοοτροπίες. Ο σκορίνι δεν αλλάζει εύκολα. Θέλει να είναι τα αφεντικό, να κυνηγάει τον ίσιο να μην τον πιάνει. Εδώ πρέπει να δουλέψει πολύ νέα γενιά, η οποία δεν έχει τέτοια αιχμαλωσία από αυτές τις αντιλήψεις του κυρίαρχου αφεντικού. Το αφεντικό, αυτή η σκορίνι και τάδε από το 1820 έχει πεθάνει οριστικά. Άρα πρέπει να ενοποιήσουμε τις δυνάμεις. Δεν γίνεται 400.000 επιχειρήσεις χώρα από τις 600.000 αυτή τη στιγμή να είναι ατομικές, να είναι οικογενειακές υποχωρήσεις. Αυτοαπασχολούμενο. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να το παλέψει, είναι δίπλα στο Ζάρα, είναι όλη αυτή η ιστορία. Δεν κάνει αυτό που λέμε οικονομία κλίμακα. Δεν μπορεί να σωματώσει, γιατί σου λείπουν τα κεφάλαια, η τεχνογνωσία πληροφορική και όλα αυτά που μπορούν σήμερα να οδηγήσουν μια επιχείρηση. Καταρχήν να τα αποκριθεί στην εσωτερική ζήτηση και μετά να τη δώσει την εξωτερική διαδικασία. Δεν υπάρχει μέλλον. Άρα με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη αξία αυτές τις συναντήσεις. Όλοι οι φορείς έξω από τις κομματικές και τις πολιτικές ενέργειες αντιλήψεις δεν μας χωράει τώρα ο τόπος σε μια στήρα την παράδειση. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, να αλλάξουμε και την σκέψη που έχει σήμερα ο επιχειρηματικός κόσμος. Υπάρχει κόσμος, δεν λέω ότι δεν υπάρχει, που βλέπει αυτές τις ανάγκες, τις αναγκαιότητες, αλλά το μεγάλο πράγμα είναι βαρύ ακόμα. Και εδώ χρειάζεται πραγματικά να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει ούτε οικονομικός χρόνος, ούτε πολιτικός. Γιατί παλιά είμαστε εισαγωγικά ή όχι
Παγκοσμίως είναι πολύ δυνατοί παίχτες. Άρα η προσπάθεια που έχουμε κάνει και εμείς, για να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε ολοκληρώσει απόλυτα το στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ξέρουμε τους 8-9 κλάδους που μπορούμε να είμαστε ποιοτικά ανταγωνιστικοί, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά με τις περιφέρειες, κατά τόπους, να δούμε πού έχουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να επισημάνω, δεν θα μιλήσω πολύ, θα σας ταλαιπωρήσω για να πάμε στην ουσία της εισήγησης. Όλη αυτή η εικόνα της καταστροφής που έγιναν αυτά τα 5-6 χρόνια αποτυπώθηκε με πολλές ράβδους στο κοινωνικό σώμα της χώρας. Σε διάφορες κατηγορίες, περιθωριοποίησε, κοινωνικοποίησε, έδωσε τεράστια όθηση σε ορισμένους λίγους. Αυτή η άνηση και στην εποχή της κρίσης, δηλαδή ένα 10% να κερδίσει περισσότερο από ό,τι κέρδιζε πριν το 2009, αυτή η ανισοκατανομή του εισοδήματος που υπήρξε στην Ελλάδα, είναι και μεγάλη σύγκρουση. Γιατί βλέπετε σήμερα, σε όλη την έμφανσή της, όταν προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση να χτυπήσει όλο αυτό το πράγμα, η σκυρή αντίδραση που βγαίνει. Δεν κρύβει πίσω της μόνο το πολιτικό, απλά πολιτικό, την πρωθυπουργική καρέκλα. Κρύβει άλλα συμφέροντα τα οποία είναι συμφέροντα που δεν εξυπηρετούν εμάς. Πιθανόν να το νομίζουμε ή να τα αγνοούμε ότι ξέρεις, μας επηρέασε. Μα επηρέασε, ενώ σήμερα το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει ρευστότητα, αλλά μπορούσαν να πάρουν τα κανάλια τόσα εκατομμύρια χωρίς να έχουν τα χέρια να τα πάρουν, όταν εμείς κλείναμε, όταν δεν είχαμε μία ενημερότητα του ΙΚΑ ή της εφορίας, ή υπάρχουν επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα όπου χρωστάνε 30-40 εκατομμύρια στο ΙΚΑ και μπορούσαν να λειτουργούν 15 χρόνια χωρίς να τους βάζει κανείς κλειδί. Και πρέπει και εμείς να το προσέξουμε αυτό, δηλαδή να μην δημιουργήσουμε μια καινούργια γενιά επιχειρήσεων η οποία θα χρωστά μονίμως, δεν θα βγάζει ισολογισμούς, δεν θα κάνει το ένα, δεν θα κάνει το άλλο, άρα θα μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας. Είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα, υπάρχει σύγκρουση εδώ κτλ. Και κλείνοντας, όλη αυτή η ιστορία αποτυπώθηκε με πολλούς, λέω, πολλές ζωγραφίες σε ένα κάδρο, με πολλά χρώματα, αλλά το τελικό και το πιο οδυνηρό ήταν ο μεγάλος καμβάς της ανεργίας, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Αυτό να έχουμε 2.700.000 συνταξιούχους να πληρώνουν τα 2.400.000 είναι αρνητική σχέση. Οι ασφαλισμένοι είναι παραπάνω κατά 1 εκατομμύριο και, αλλά αυτοί που πληρώνουν είναι λιγότεροι. Δεν αντέχει το ασφαλιστικό σύστημα και έγινε όλος αυτός ο ντόρος προσπαθώντας να σώσουμε ό,τι σώζεται από αυτόν τον τομέα. Αλλά στην πράξη, όσο αυτό παραμένει άθικτο, να έχει δηλαδή παρκαρισμένο έξω από την κοινωνική διάσταση του προβλήματος άνθρωποι που δεν έχουν καμία ελπίδα στη ζωή τους, άνεργοι κτλ., δεν υπάρχει δυνατότητα να σώσει τίποτα άλλο. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, για τη δίκαιη ανάπτυξη, εγώ τη λέω και δίκαιη προοδευτική ανάπτυξη και ταχεία. Γιατί ξέρετε, όταν χάναμε 1% του ΑΕΠ, κάθε χρόνο χάναμε 50.000 θέσεις εργασίας. Όταν το επανακτήσει το 1%, που δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν ξανακερδίζει 50.000 θέσεις εργασίας. Ξανακερδίζει 15-20 ανάλογα τι είδους ανάπτυξη θα έχει. Μπορεί και λιγότερες. Θυμίζω ανάπτυξη 4% επί εποχή Σιμίτη 2004 πριν του Ολυμπιακού Αγώνε, αλλά από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα τη Ελλάδα. Και βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Για πολλού λόγου, αλλά και γι' αυτό. Άρα, αυτή η ανάπτυξη επιτύχουμε και η παραγωγική κυρίως διαδικασία τη ανασυγκρότηση τη οικονομία είναι το μεγάλο στοίχημα. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε ρόλο και λόγο όλοι οι φορείς, ώστε να περάσουμε σε μια μέρα όπου μπορεί και μετά να παλέψουμε για τις ιδεολογικές μας διαφορές. Αλλά σε τέτοια ζητήματα δεν χωράει πλέον δεύτερη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.